και μια τελευταία άσκηση στην ενότητα της έντασης, μοιάζει με μια από τις προηγούμενες που κάναμε. Με ποια έννοια, ακούστε. Έχουμε, θα δείτε, ένα σχήμα με δύο εκκρεμοί, τα οποία έκαναν το ίδιο σημείο. Έχουν μάζες πάνω, οι οποίες έχουν μάζα 10^3 γραμμάρια, που σημαίνει 10^3 επί 10^3 κιλά. Λοιπόν, και αντίθετα έχουν φορτή Q1, η μία θετικό συν 10 μικρό κουλό, συν 10 επί 10^6 κουλό, και η άλλη μείον 10 μικρό κουλό, δηλαδή μείον 10 επί 10^6 κουλό. Αν τα μήκη των νημάτων είναι έλλειψον 1 μέτρο, να βρούμε την ένταση του οριζόντου ομογενού του θετικού πεδίου που πρέπει να υπάρχει στον χώρο αυτό, ώστε τα σφαιρίδια να ισορροπούν στην θέση που η γωνία μεταξύ των νημάτων να είναι 30, η μία γωνία, θα σας πω ποια είναι, να είναι 30 μήνες. Ωραία, και να βρούμε την ένταση. Λοιπόν, προσέξτε τι γίνεται, να καταλάβουμε τι παίζεται. Εδώ, αρχικά, είχαμε δύο σφαιρίδια έτσι. Okay. Και μετά πάμε και εφαρμόζουμε ένα ηλεκτρικό πεδίο, έτσι, οριζόντιο. Οπότε αυτό είναι το θετικό φορτίο και αυτό είναι το αρνητικό φορτίο. Το θετικό φορτίο πάει εδώ, παιδιά, και το αρνητικό φορτίο πάει εδώ. Γιατί το θετικό φορτίο δέχεται δύναμη από το θετικό πεδίο προς τα δεξιά, ενώ το αρνητικό προς τα αριστερά. Και ισορροπούν αυτά τα νήματα L με γωνία 30 ευρώ. Άμα είναι αυτή 30 και αυτή θα είναι 30, άρα θα είναι 60. Σας το λέω γιατί παίζει ρόλο να καταλάβετε ότι αυτό το τρίγωνο είναι ισόπλευρο. Γιατί άμα αυτή είναι 60 και αυτό είναι ισοσκελές, γιατί αυτό είναι LKL, άρα και αυτές οι δύο που είναι παρά τη βάση ίσες είναι και αυτές 60. Ωραία, κοιτάξτε, τα πράγματα δεν είναι τόσο δύσκολα. Οι δυνάμεις, θα παίξουμε με ένα φορτίο. Πάμε σε αυτό. Οι δυνάμεις του ασκούνται είναι το βάρος του, η έφη ηλεκτρική και η τάση. Είναι ακριβώς η ίδια με μια προηγούμενη που λύσαμε. Δηλαδή, θα αναλύσουμε πάλι την τάση σε τάφ ψ και τάφ χ. Ωραία, θέλοντας προτίθετε κάθετες. Εγώ θα έκανα επί το προτέρα. Και πάμε. Αφού το φορτίο ισορροπεί, έχουμε σίγμα F του χ ισούται με το 0. F ηλεκτρική πλην τάφ χ ισούται με το 0. Η F ηλεκτρική είναι ένταση επί Q, η τάφ χ, να σας θυμίσω, το κάναμε και προηγουμένως σε μια άλλη άσκηση. Η τάφ χ είναι εδώ κολλημένη στις 30, στις 60, άρα η τάφ χ είναι τάφ συνημίτων των 60. Άρα φτάνουμε εδώ. Σταματάμε όμως γιατί δεν έχουμε την τάση. Σωστά. Ωραία. Πάμε τώρα. Και σίγμα F του ψ, 0. Εκεί έχουμε τα ψ, μείον βάρος ισούται με το 0. Τα ψ ισούται με βάρος. Το τα ψ παίζει εδώ απέναντι. Και γράφεται τα επί μήτρων των 60 ισούται με τη τζ. Αυτές τις δύο παιδιά όπως είναι, τι θα τις κάνουμε, διαιρώντας 1,2. Έχουμε τα συνημήτων των 60 προς τα επί μήτων των 60, βάζω εδώ, καταλάβατε για να καταλαβαίνετε σε αυτό, για να αφήνουμε τα ένταση επί Q προς ένα επί Z. Αυτό με αυτό φεύγει. Και με την παιδιά, ένταση επί Q επί μήτων των 60, ισούται M επί Z επί συνημήτων των 60, που ξαναμιζαμε την ένταση, άρα διαιρούμε με Q ημίτρων των 60 και μένει M επί J επί συνημίτρων 30 προς Q ημίτρων των 60. Εύκολα θα έχετε όλα κάνετε την κατάσταση και την λίγη προσπάθηση. Και νομίζω ότι κλείσαμε την ενότητα και με την ένταση. Ευχαριστώ.